Κρήτης. Φάουλ με μόνιμο εκτελεστή, τον Ξηράκη, που προσπαθεί να βρει τον Μπασινά, ο οποίος πέρασε. Προσπαθεί να φέρει την μπάλα, φαντάζομαι, στο δεξί του πόδι και πράγματι αυτό πάει να κάνει. Μπασινάς πράγματι κάνει τη σέντρα. Πολύ κοντός ο Κοντόι για να πάρει και την μπάλα από τον Αμπέντο Μαυρία, ο οποίος έδιωξε με κεφαλιά. Μούφι τώρα μάχεται και βέβαια είναι δυναμικός παίχτης. Το είχαμε πει από την αρχή άλλωστε. Γυρίζει πολύ πίσω να πάρει την μπάλα και τώρα πράγματι αυτό κάνει. Θα προσπαθήσει να μπει και μέσα. Μούφι, πολύ ωραία ενέργεια. Και η Καλαμάτα συνεχίζει να ελέγχει τα... να έχει μάλλον τα ενία του παιχνιδιού. Η ΑΡ στο ίδιο μοτίβο προσπαθεί χωρίς ενέργειες που εντυπωσιάζουν. Έγινε η σέντρα εκεί που βρίσκεται ο Δελιγιαννάκης, πηδάει ο Μιλόγεβιτς με τον Μαυρέα, έκοψαν την μπάλα. Και τώρα Μουφ προσπαθεί να πάρει την μπάλα και η φάση θυμίζει κάτι από τον γκολ που πέτυχε ο Ζέντο Μουφ και πάλι στην ίδια φάση. Να δούμε αν θα γίνει το ίδιο. Πέρασε ο Μουφ, να ήρθε ένα στον Μαρτίνι, κάνει το σουτ. Στον Δουβίκα, συγγνώμη. Μια φάση που ξεκίνησε όπως το πρώτο γκολ που πέτυχε ο Μουφ. Στο ένδα. Και Κοζανίδης. Μπούρα, συγγνώμη. Ξηράκης. Για τον Μιχαηλίδη. Ο οποίος πρέπει να είναι γύρω στο 1.65-1.67, όμως είναι ακίνητος και πολύ δραστηρίος. Ξηράκης. Ξηράκης ψάχνει να βρει ελεύθερο συμπαίκτη του, βρίσκει τον Μίτιτς, ο οποίος μαρκάρεται ασφυκτικά από τον Αντώνητο Μαυρέα, ο οποίος καταφέρνει να διώξει και τώρα δέδες για τον Βαβίλη. Είναι ταχύς αυτός, προσπαθεί να ξεφύγει. Πράγματι αυτό κάνει. Είναι για τον Εβέδη, ο οποίος δεν είναι ψάξης, θα τσιβολήσει και το δω. Σε μια στιγμή που θα γινόταν αλλαγή, μεγάλος ο Δέντας σε ήδη είχε σηκωθεί η φανέλα κυραντιάρα με το νούμερο 5 και τώρα άγνωστο συμβουλές της τεχνικής ηγεσίας. Βλέπω τον Γκέρσο. Του ήρεμο, ήρεμα παιδιά. Καλά είμαστε, το 2-0 είναι ένα πολύ καλό σκόρο για την Μαύρη Θιέλα. Μιλόγεβιτς. Αφετηρία από πίσω. Μαγρινή παλιά του για τον Παπαδρέο, ο οποίος πήρε την κεφαλιά. Δίκη αμυντικού εκεί. Δέντες τελικά. Κέρδισε την μπάλα η οποία κατέληξε στον... Ανυπαρξία σχεδόν. Ξηράκης έκανε το φάουλο για τον συμπαίχτη του Μίτιτς, κέρδισε ο Μαυρέας και τώρα ο Παπανδρέου έχει δυνάμεις όπως προείπα. Άλλαξε το παιχνίδι για τον νεαρό Κωστίνο, ο οποίος μάζεψε την μπάλα από εκεί ωραία και έδωσε για τον Μουφ. Δεν είναι το Μουφ και το...